Ως Θεό βρει κρίνην των αηλών χαρίτων σου, την θαυματουργών σου εικόνα. εκ ταύτης των θαυμάτων τας ροάς, αντλούμεν δα ψηλός ως εξεδέν. συναγνή, δόξα τη παρθενία σου, δόξα τη προσήμα σου, ανεκφραστό προνοία, προνοία, τη πρώτη του μηνός Οκτωβρίου, Ανανίου του Αποστόλου, Ρωμανού Οσίου του Μελωδού, Μιχαήλ και τριάκοντα έξι σύν αυτό μοναχών οσιομαρτύρων, Δομνίνου Μάρτυρος, Ιωάννου Οσίου του Κουκουζέλους, Γρηγορίου Οσίου του Δομεστίκου, η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοϊπικόου το 1646 μετά Χριστόν στην Ιερά Μονή Δοχιαρίου του Αγίου Όρους, ο τραπεζάρης μοναχός Νίλος που περνούσε τακτικά μπροστά από την εικόνα κρατώντας στο χέρι αναμένα δαβιά για την υπηρεσία του στην τράπεζα, άκουσε μία φωνή να του λέει τα εξής «Να μην ξαναπεράσεις από εδώ, καπνίζοντας την εικόνα μου». Ο Νήλος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην φωνή, η οποία όμως σύντομα ξαναακούστηκε, επιτιμώντας τον μοναχό και αφήνοντάς τον τυφλό. Οι αδελφοί άρχισαν να περνούν με πολλή ευλάβεια μπροστά από την ιερή εικόνα, της κρέμασαν δε και ακίμητο καντήλι και διέταξαν τον νέο τραπεζάρι να την θυμιάζει καθημερινά. Ο τυφλός πλέον μοναχός Νήλος, περνούσε όλο τον καιρό του σε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα, παρακαλώντας την Παναγία να τον συγχωρέσει και να τον θεραπεύσει, πράγμα το οποίο και έγινε. Όταν για τρίτη πλέον φορά ακούστηκε φωνή από την εικόνα που πληροφορούσε τον μοναχό Νίλο ότι η δέησή του εισακούστηκε και ότι στη δική τη με τα θεών προστασία και σκέπη θα έπρεπε στο εξή να καταφεύγουν για κάθε τους ανάγκη η μοναχή. Αυτή γρήγορα θα τους ακούει, διότι το όνομά της είναι Γοργοϊπίκος. Πολύ σύντομα το θαύμα αυτό και η υπόσχεση της Θεοτόκου έγιναν γνωστά σε όλο το όρος και η εικόνα της αυτή έγινε πανελλαδικό και παναγιορίτικο προσκύνημα. Η χάρη της Θεοτόκου ενεργεί πάμπολα θαύματα όχι μόνο στο Άγιον Όρος, αλλά και έξω από αυτό, σε πόλεις και σε χωριά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν αντίγραφα της Ιεράς Εικόνος. Η Παναγία Ιγοργοϊπήκοος είναι πολύ θαυματουργή. Ιατρεύει διάφορες ασθένειες. Χαρίζει παιδιά σε άτεχνα ζευγάρια. Φανερώνει απολεσθέντα αντικείμενα. Προστατεύει όσους κινδυνεύουν στην θάλασσα λυτρώνει όσους εχμαλωτίζονται, θεραπεύει από τον πονοκέφαλο και την κόποση, ανορθώνει τους παραλίτους, χαρίζει το φως στους τυφλούς, θεραπεύει από θανατηφόρες ασθένειες, διώκει τις ακρίδες από τα χωράφια και άλλα πολλά θαυμαστά. Η μητέρα του Κυρίου μας μεριμνά γοργά για την σωτηρία όλων μας και αναδίδει χάρη σε όλους όσους την επικαλούνται με πίστη, ελπίδα και αγάπη. Ο σέμπλεος χαρίτος του τρισιλίου φωτός, το σκεύος εφώτισας της εκλογής του Χριστού, Ανανία Αποστόλε. Ο Άγιος Ανανίας ο Απόστολος Υπακούσατε εκ καρδίας ισόν παρεδόθητε τύπον διδαχής. Κάντε υπακοή με όλη την καρδιά σας στον ακριβή κανόνα της χριστιανικής διδασκαλίας. Τέτοιος άνθρωπος υπακοής στο Θεό ήταν και ο Απόστολος Ανανίας διότι ο Θεός του είπε με όραμα να συναντήσει τον Σάβλο, ο οποίος ήταν ο φόβος και ο τρόμος των χριστιανών, κι όμως ο Ανανίας έκανε υπακοή στα λόγια του Θεού. Αμέσως πήγε στην ευθεία οδό και αναζήτησε το σπίτι του Ιούδα, στο οποίο ήταν ο Σαύλος. Τον θεράπευσε, τον βάπτισε χριστιανό και έπειτα αυτός με το όνομα Παύλος έγινε ο Μέγας Απόστολος των Εθνών. Κατόπιν ο Ανανίας πήγε στην Ελευθερούπολη, όπου με την διδασκαλία του ήλκησε στο Χριστό πολυάριθμες ψυχές. Ο θόρυβος όμως που δημιούργησε η αποστολική του δράση, έκανε τον ηγεμόνα Λουκιανό να τον συλλάβει. Χρησιμοποίησε πολλούς τρόπους προκειμένου να αλλαξοπιστήσει ο Ανανίας. Αλλά ο Ανανίας έμεινε αμετακίνητος στα χριστιανικά του φρονήματα τότε ο Λουκιανός τον μαστίγωσε με νεύρα βοδιών, έπειτα με σιδερένια νύχια του ξέσχισε τα πλευρά και έκαψε τις πληγές του με αναμένες λαμπάδες. Τέλος, αφού τον έβγαλε έξω από την πόλη, τον λιθοβόλησε και έτσι ο Ανανίας πήρε το αμαράντινο στεφάνι της υπακοής στο θέλημα του Θεού. Ως σάλπιξ ο λείπτος των ουρανίων οδών, εν Θεός την Εκκλησίαν Χριστού της Θησουάς μας βιώσε πόθο τιμόμεν. Ρωμανέ Ο Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός, ο ποιητής των Κοντακίων Ο Όσιος Ρωμανός ήταν ο μεγαλύτερος ποιητής του Βυζαντίου κατήχε ανεξάντλητο πλούτο ιδεών, ανυπέρβλητη πλαστικότητα φράσεως και μεστή και δυνατή γλώσσα, θησαυρό αρμονίας ποικίλων και καλλιτεχνικών ρυθμών. Έζησε τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν επί βασιλείας Αναστασίου του Πρώτου ή κατάλλου τον 8ο αιώνα επί βασιλείας Αναστασίου του Δευτέρου. Ήταν διάκονος στην εκκλησία της Βυρητού. Από εκεί πήγε στην Κωνσταντινούπολη όπου διέμενε στα κελιά του ναού της Θεοτόκου, όπου έχτισε κάποιος ευσεβής χριστιανός ονόματι Κύρος. Σύμφωνα με κάποια διήγηση, ο Ρωμανός είχε μέτρια μόρφωση και το ποιητικό του τάλαντο ήταν άγνωστο ακόμα και σε αυτόν τον ίδιο. Παρακολουθούσε όμως τακτικά τις κατανοητικέ ολονυχτίες στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Σε μία από αυτές λοιπόν, εορτή Χριστουγέννων, η ψυχή του γέμισε τόση θέρμη και ισχυρή κατάνοιξη, ώστε όταν γύρισε στο κελί του, είδε σε όνειρο την Θεοτόκο να του δίνει ένα τόμο χαρτί για να το φάει. Ο Ρωμπανός ξύπνησε και γεμάτος θεία έμπνευση, συνέθεσε την αθάνατη οδή στην γέννηση του Ιησού Χριστού η παρθένος σήμερον τον υπερούσιων τίκτη. Από τη στιγμή εκείνη η ποιητική αυτή επιφήτηση παρέμεινε διαρκής και πλούσια στην φαντασία και την καρδιά του Ρωμανού, που ανεδείχθηκε από τους γονιμότερους και εξοχότερους των μελωδών της Ορθοδόξου Εκκλησίας. <Συσχελίες> Φωνό χάρη πατέρ τη γλώτη σου. Καταλήγει και φρένει την εκκλησία Χριστού. Σιγάρελθου ύμνοδο σοφ τη Μακαριέ όφεν νομίσματι χρυσό, σε ημίψα το λαμπρός, η άχραντος Θεοτόκος, η μοιόνι ο Ιωάννης ο Ιεροψάλτης, ο καλούμενος Κουκουζέλης. Ήταν άριστος μουσικός και καλικέλαδος. Καταγόταν από το Διράχιο και υπήρξε στα χρόνια των Κομνηνών και ήταν ορφανός από πατέρα. Η ευσεβής μητέρα του όμως του έδωσε την ευκαιρία να μάθει τα Ιερά Γράμματα, το οποίο επειδή ήταν πολύ έξυπνο και καλήφωνο παιδί, όλοι το φώναζαν αγγελόφωνο ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης υπηρετούσε ως ιεροψάλτης και μουσικός στα παλάτια των αυτοκρατόρων. Κάποια στιγμή όμως κατέφυγε στο Άγιο Νόρος, όπου μόνασε στο κελί των Αρχαγγέλων της Μεγίστης Λαύρας. Έψαλε στην Μεγίστη Λαύρα μαζί με τον Γρηγόριο Δομέστικο. Έτσι οσιακά αφού έζησε ο Ιωάννης, ψάλλοντας θεσπέσιους ύμνους προς τον Θεό και την Θεοτόκο, Εκοιμήθη ειρηνικά στις αρχές του 15ου αιώνος και ενταφιάστηκε στο κελί όπου μόναζε. Ο Όσιος Γρηγόριος ο Δομέστικος ήταν και αυτός περίφημος ψάλτης της Μεγής της Λαύρας, ο οποίος όταν ήταν ηγούμενος ο Ιάκωβος Πρικανάς έψαλε κατά την παραμονή των φώτων όχι το άξιον εστίν αλλά το επισή χέρι στην Θεία Λειτουργία. Στο τέλος δε της αγρυπνίας κοιμήθηκε και βλέπει την Θεοτόκο να είναι πάνω του και να του λέει «Δέξε σου το ψαλτικόν, όδο και ευχαριστώσει πολλά». Και αφού είπε αυτό, του έδωσε στο χέρι ένα φλουρί που αμέσως το έβαλε μετά από αυτά στην εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι λοιπόν θεάρεστα αφού έζησε ο Γρηγόριος, εκοιμήθη οσιακά τη αυτή η μέρα ανάμνησιν ποιούμεθα της Αγίας Σκέπης, της Υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, ήτι του Ιερού αυτής Μαφορίου, του εν του Ιερού Ναού των Βλαχερνών, ότε ο Όσιος Ανδρέας ο Διαχριστόν Σαλός, κατήδεν εφιπλουμένην αυτήν άνοθεν, και πάντα στους ευσεβείς περισκέπουσαν. Πάλαι ποτέ στον Ιερό Ναό της Θεοτόκου στις Βλαχέρνες της Κωνσταντινουπόλεως υπήρχε το παρεκκλήσιο της Αγίας Σορού, στο οποίο φυλασσόταν ως Ιερό Κιμήλιο, το κυβότιο που περιείχε την Αγία Σκέπη, το μαφόριο δηλαδή της Παναγίας. Όταν κάποτε, τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, την 1η Οκτωβρίου ετελεί το Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Βλαχερνών, Παρόν ήταν και ο Όσιος Ανδρέας, ο Διαχριστόν Σαλός, μαζί με τον μαθητή του Άγιο Επιφάνιο, και είδαν την εξής ιερή οπτασία, την υπεραγία Θεοτόκο να στέκεται με λαμπρότητα στον αέρα και έχοντας απλωμένο πάνω από το εκκλησίασμα το ιερό μαφόριό της για να σκεπάζει τον λαό του Θεού και συγχρόνως η Θεοτόκος προσευχόταν για το πλήθος των ευσεβών χριστιανών. Θεωρώ το αϊ-πορθένε τον ανθρώπινο.